Τι τώρα, είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Δαμανάκη, Ελληνίδα Επίτροπος. Καλησπέρα σας, κυρία Δαμανάκη. Μας χωρίζουν πλέον 4-24 ώρα, κάτι λιγότερο, για αυτό το Eurogroup της Τρίτης και όλοι μιλούν για μία λύση, όμως δεν διαφαίνεται συμφωνία από καμία πλευρά. Εσείς τι εκτιμάτε ότι θα γίνει? Ασφαλώς κανείς δεν μπορεί να μαντέψει αυτή την κρίσιμη ώρα, αλλά μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Ελπίζω ότι θα βρεθεί λύση. Δεν πρέπει να σας ξαφνιάζει το ότι η λύση δεν έχει ακόμα τελικά συμφωνηθεί. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, σε κρίσιμα θέματα. Υπάρχουν επεξεργασίες όμως, υπάρχουν συνθετικές ιδέες, αυτά είναι στο τραπέζι, αλλά κανείς δεν μπορεί να αποφασίσει πριν οι ίδιοι ηγέτες συναντηθούν. Παρ' όλα αυτά, κυρία Δαμανάκη, το πρόβλημα του ελληνικού χρέους δεν είναι καινούριο. Το ότι το πρόγραμμα έχει εκτροχιαστεί και ότι ο στόχος του 120% του ΑΕΠ το 2020 δεν πρόκειται να πιαστεί, δεν είναι κάτι που το έμαθαν και οι Ευρωπαίοι τώρα. Εδώ δεν διακρίνεται μία ευθύνη. Υπάρχουν ευθύνες. Υπάρχει αναμφισβήτητα ευθύνη και το λέω αυτό με γνώση και των δικών μου προσωπικών ευθυνών συμμετέχοντας στην Επιτροπή. Θα έλεγα ότι πολλές φορές η στρατηγική των ευρωπαϊκών οργάνων ήταν απλώς να κερδίσουν χρόνο, να μεταθέσουμε το πρόβλημα, όχι να δώσουμε λύση, παρόλο που η λύση υπήρχε στο μυαλό ορισμένων. Και εξακολουθώ να πιστεύω ότι ακόμα και τώρα, σε μεγάλο βαθμό, κάποιες πλευρές προσπαθούν απλώς να κερδίσουν χρόνο. Κατά κάποιο τρόπο υποκύπτοντας και στον πειρασμό εθνικών στρατηγικών. Αναφέρεστε στη Γερμανία, είναι αυτό που μας έλεγε ο Σταμάτης της Μέγας. Και σε άλλες χώρες, οι οποίες προτάσουν δυστυχώς σε αυτή την πολύ κρίσιμη για την Ευρώπη εθνικούς στόχους έναντι των ευρωπαϊκών στόχων. Είναι η Γερμανία όμως που έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και εδώ και ως Κομισιόν δέχεστε και μία κριτική, κυρία Δαμανάκη. Δηλαδή, ως προς το ρόλο που μπορείτε να παίξετε και δεν παίζετε στο θέμα της διαχείρισης του ελληνικού προβλήματος. Οι περισσότεροι, ξέρετε, πλέον μιλάνε για μια γερμανική Ευρώπη και όχι για μια ευρωπαϊκή Γερμανία. Ναι. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια αλλαγή του τρόπου που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να το πω ευθέως, κυρία Κοσιόνη, αν δεν υπάρξει αλλαγή συνθήκης σε μια κατεύθυνση ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης, δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε τις αποφάσεις που χρειάζονται για να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση της κρίσης. Θέλω να είμαι σαφής. Mm-hmm. Όσο έχουμε ένα νόμισμα χωρίς τράπεζα, χωρίς τη δυνατότητα να στηριχθεί ουσιαστικά, όσο έχουμε μια Κομισιόν η οποία απλώς προτείνει αλλά εν τέλει αποφασίζει το Συμβούλιο όπως νομίζει, και όσο έχουμε τα χάσματα να διευρύνονται, δηλαδή είπατε πριν ότι η Γερμανία είναι κατά κάποιο τρόπο κυρίαρχη. Γιατί είναι? Διότι με την εισαγωγή του ευρώ, το χάσμα ανάμεσα στις πιο αναπτυγμένες χώρες, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, και τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες διευρύνθηκε δυστυχώς. Αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι η βάση αυτής της μεταφοράς κυριαρχίας στη Γερμανία. Το ζήτημα είναι όμως ότι πάμε στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, σε ένα Eurogroup που όλα δείχνουν ότι θα επιτευχθεί μία λύση μεσοβέζικη και ότι θα επικρατήσουν τελικά εκείνοι που θέλουν να κερδίσουν χρόνο. Βεβαίως. Αυτό πράγματι συμβαίνει, διότι οι κυρίαρχες δυνάμεις θέλουν να κερδίσουν χρόνο, ας μην γελιόμαστε. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε στο ότι η θετική προοπτική που θα μπορέσει να υπάρξει θα είναι μια προοπτική που θα δώσει στην Ελλάδα, θα επιτρέψει να εκταμιευθεί η δόση ή να αρχίσει να εκταμιεύεται με ένα λογικό χρονοδιάγραμμα. Θα δώσει ορισμένα χρήματα στην ελληνική αγορά, ρευστότητα στον ιδιωτικό τομέα που τα έχουμε ανάγκη, και θα δημιουργήσει και μία προοπτική σιγά σιγά να φτάσουμε και σε ένα σημείο όπου το ελληνικό χρέος θα είναι βιώσιμο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι πιθανό κατά τη γνώμη σας να αποχωρήσει? Η κυρία Λαγκάρντ επισπεύδει την επιστροφή της για να μετάσχει η ίδια. Γίνονται δηλώσεις συνεχώς ότι παραμένουν. Σε αυτή τη φάση, για να είμαι σαφής, θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αποχωρήσει, ιδιαιτέρως αν υπάρχει ευελιξία από τη γερμανική πλευρά και από άλλα κράτη-μέλη και βρεθεί μια λύση για να υπάρξει μια ελάφρυνση του χρέους. Όχι, όπως είπε και ο κύριος Ρεν, μία μείωση του ποσού που οφείλει η Ελλάδα, αλλά μία ελάφρυνση του χρέους, δηλαδή μία διευκόλυνση στην πληρωμή, μία διευκόλυνση στο χρόνο, μία μείωση των επιτοκίων. Αυτές είναι λύσεις που τις επεξεργάζονται οι υπηρεσίες της Κομισιόν, τις γνωρίζουμε και μπορεί να τεθούν στο τραπέζι. Αν αυτά συμβούν, κυρία Κοσιόνη, η Ελλάδα μένει στο ευρώ, συνεχίζει να έχει τη ρευστότητα, μπαίνει σε μία φάση όπου η ανάκαμψη υπάρχει ως ενδεχόμενο. Πιστεύω ότι αν καταφέρουμε ο επόμενος χρόνος, και μπορούμε να τα καταφέρουμε γιατί το έλλειμμα πάει καλά,
να έχουμε θετικό προϋπολογισμό, να έχουμε πλεόνασμα, πολλά μπορούν να αλλάξουν. Υπάρχουν όμως κάποιες επισφάλειες και θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτές που έχουν να κάνουν περισσότερο με την πολιτική και κοινωνική σταθερότητα στη χώρα. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή πολύ συχνά μοιάζει οι Ευρωπαίοι να ξεχνούν και τα όρια και των πολιτικών και των κοινωνικών αντοχών στην Ελλάδα, αν είναι παιδεία που λαμβάνονται υπόψη. Για παράδειγμα, υπήρξε μια πολύ σοβαρή κυβερνητική κρίση που έθεσε σε κίνδυνο ακόμη και την έγκριση των μέτρων λόγω της επιμονής της Τρόικας στα εργασιακά. Υπολογίζουν στην Ευρώπη ότι εδώ υπάρχει μια τρικομματική κυβέρνηση, ότι υπάρχουν όρια, ότι υπάρχουν αντοχές. Κανείς δεν μπορεί να τα υπολογίσει αυτά ακριβώς, κυρία Κοσιώνη, αν δεν ζει εδώ. Ας μην γελιόμαστε. Ακόμα και εγώ που είμαι Ελληνίδα, πολλές φορές δεν έχω την πλήρη αίσθηση της κατάστασης. Αλλά να το πω λίγο απλά. Νομίζω ότι έχουν πάρει απόφαση ότι δεν είναι εύκολο να πάρουν διαζύγιο από την Ελλάδα. Θέλουν να κάνουν ορισμένα βήματα. Θέλουν να βοηθήσουν στη σταθερότητα και στην πορεία. Αλλά βεβαίως δεν έχουν αποφασίσει ότι θα μας έχουν στα πούπουλα μέχρι το τέλος. Έχουμε πολύ δύσκολο, πολύ επώδυνο δρόμο μπροστά μας. Για να το πω πιο απλά. Σήμερα κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι όσον αφορά τη δημοσιονομική προσαρμογή έχουμε κάνει ό,τι πρέπει. Είναι απίστευτες θυσίες. Αυτό δεν μπορούν να το αμφισβητήσουν. Η Ελλάδα έχει πετύχει στο έλλειμμα βελτίωση που δεν την έχει πετύχει καμιά χώρα. Λένε ότι έχουμε προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις, παρόλο που εδώ δεν είναι τελείως σίγουροι, υπάρχει και το θέμα της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. Επομένως, τι μένει? Μένει η χρηματοδότηση των αναγκών και η απομείωση του χρέους. Και αυτά είναι διτεθειμένοι να τα συζητήσουν. Αλλά κακά τα ψέματα, κυρία Κοσιώνη, θα το πω και με αίσθηση αυτοκριτικής. Δεν έχουν πάντα οι σύμμαχοι και οι φίλοι μας αίσθηση των πραγματικών δυσκολιών που υπάρχει για ορισμένα στρώματα του ελληνικού λαού. Και για τα εργασιακά δικαιούμαι να το πω, διότι όπως ίσως ξέρετε, αυτό το λέω διότι δημοσιοποιήθηκε, είχα διαφωνήσει πλήρως στη λογική να θυγεί ο κατώτερος μισθός ή να θυγούν θέματα που έχουν σχέση με τις συλλογικές συμβάσεις, που τα θεωρώ εν ολίγης και υπερβολικά. Αλλά τι γίνεται, κυρία Κοσιώνη? Υπάρχει μία τάση σήμερα στην Ευρώπη η ανταγωνιστικότητα να ταυτίζεται με τη μείωση του εργατικού κόστους. Κακά τα ψέματα. Και εκεί είναι που πρέπει να δοθεί η μάχη, όχι σε επίπεδο Ελλάδας, ευρωπαϊκά και θα έλεγα και παγκόσμια. Κυρία Δαμανάκη, πιστεύετε ότι η χώρα αντέχει άλλα μέτρα? Το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, το άλλα μέτρα μπορεί να είναι πολύ γενικό. Κατά τη γνώμη μου, περικοπή μισθών και συντάξεων δεν το συζητώ. Πιστεύω ότι ήδη και αυτά είναι πολύ δύσκολα. Πιστεύω ότι στον τομέα των μεταρρυθμίσεων, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών και για την εφαρμογή αυτών των μέτρων, αλλά και για να προχωρήσουμε περισσότερο. Και εδώ υπάρχουν περιθώρια. Δηλαδή, ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να απελευθερωθεί από ορισμένες δουλειές. Τα κλειστά επαγγέλματα, οι αγορές, το δημόσιο πρέπει να λειτουργήσει προς όφελος του πολίτη. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν. Μάλιστα. Θέλω κλείνοντας να σας κάνω και μία ερώτηση με αφορμή την αυριανή επέτειο, κυρία Δαμανάκη. Εσείς είστε ζωντανό σύμβολο και αυτής της εξέγερσης και της γενιάς του Πολυτεχνείου, η οποία σήμερα έχει ενοχοποιηθεί απόλυτα για την εξέλιξη που είχε στην πορεία των χρόνων η χώρα. Εσείς έχετε κάνει την αυτοκριτική σας γι' αυτό? Και ποια είναι η άποψή σας για αυτό το ανάθεμα που πέφτει πάνω στη γενιά του Πολυτεχνείου, τη λεγόμενη? Δεν μιλώ ποτέ για το Πολυτεχνείο, κυρία Κοσιώνη. Δεν έχω μιλήσει ποτέ. Έδωσα μια συνέντευξη τον πρώτο χρόνο, επειδή βγαίναμε από τη δικτατορία. Δεν έχω μιλήσει ποτέ, ούτε τώρα θέλω να μιλήσω. Νομίζω ότι κάνει ο καθένας ό,τι μπορεί. Και ασφαλώς κρίνεται από τον ελληνικό λαό. Θα ήθελα να μην βλέπω στη χώρα μου αυτή την έκρηξη βίας που απευθύνεται προς πάσα κατεύθυνση. Θα το επιθυμούσα πολύ. Αλλά από την άλλη καταλαβαίνω ότι όταν η κοινωνία καταραίει, στις έκτακτες καταστάσεις αντιμετωπίζουμε και έκτακτα κατά κάποιο τρόπο γεγονότα. Σας τρομάζει αυτή η έκρηξη της βίας? Πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, γιατί η χώρα μπορεί να σωθεί, μπορεί να βρει ένα δρόμο καλύτερο και πραγματικά θα είναι κρίμα όλα όσα μέχρι τώρα έχει δώσει ο ελληνικός λαός να πάνε χαμένα. Αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, επειδή μου θέσατε την ερώτηση και προσωπικά, έχω μια θέση ευθύνης και είμαι αντιμέτωπη και με την αγανάκτηση, την αγωνία χιλιάδων ανθρώπων που βλέπουν το βιωτικό τους επίπεδο να γυρίσει τη δεκαετία του 20 και του 30, δηλαδή 40 χρόνια πριν, στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά είμαι αντιμέτωπη και με τις προσδοκίες όλων εκείνων που επιμένουν να προσπαθούν,
που επιμένουν να προσπαθούν και περιμένουν από, από τους ανθρώπους, από τους εκπροσώπους της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά όργανα να δώσουν τη μάχη για να υπάρξει αλληλεγγύη στην Ελλάδα. Εδώ πρέπει να συγκεντρωθώ. Πραγματικά δεν έχω περιθώριο για οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Δαμανάκη, που ήσασταν μαζί μας απόψε. Καλή σας νύχτα.